Καλημέρα κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα κύριε Θεγίνη. Προφανώς δεν πέφτετε από τα σύννεφα από την κατάδεια της πολιτικής ζωής της χώρας. Αυτά που άκουσα προηγουμένως είναι σωστά σε μεγάλο βαθμό. Σωστά είναι. Ακριβώς γιατί είναι φαινόμενα της κρίσης η οποία βρίσκεται όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Αλλά κυρίως βέβαια η Ελλάδα η οποία μαστίζεται από πολλές δεκαετίες από μια κρίση πολιτικής. Να πιάσω το επιφαινόμενο και το σχολιάζετε όπως θέλετε εσείς, γιατί αυτές τις μέρες στη Βουλή έχουμε μια πρόταση μόμφης, αλλά το επίδικο εδώ είναι οι παρακολουθείς υποκλοπές πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Και υπάρχει και ένα αφήγημα ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, ρε παιδί μου, η ακρίβεια είναι. Έτσι. Αυτό είναι ότι δυστυχώς σήμερα το πολιτικό σύστημα λειτουργεί, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατία, αλλά για ένα πολιτικό σύστημα συντήρησης του καθεστώτος. Του καθεστώτος εξουσίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με την κρίση. Λοιπόν, σήμερα επιλέγουν τα βασικά όργανα του πολιτεύματος να συζητάνε θέματα, όπως είναι η Βουλή και η Κυβέρνηση, να συζητάνε θέματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν άμεσα τα βασικά συμφέροντα του λαού και της κοινωνίας, αλλά κυρίως ενδιαφέρουν, είναι για να αποτρέψουν το βλέμμα του κόσμου από αυτά τα προβλήματα και να τα κατευθύνουν σε μια πολιτική αντιπαράθεση εκλογική ή κομματική για την εξουσία και μόνο. Άρα λέτε ότι πολλώνεται ένα κλίμα εν ώψη εκλογών, αυτό και μόνο? Όχι μόνο εν ώψη εκλογών, εν ώψη γενικώς εξουσίας. Οι εκλογές είναι ένα διακριτό σημείο αυτής της πολιτικής, αλλά σήμερα τα κόμματα ξέρουμε ότι παλεύουν από την αρχή της κρίσης και νωρίτερα ακόμη, αλλά κυρίως από την αρχή της κρίσης για την εξουσία και μόνο και όχι για τα βασικά προβλήματα. Αυτό που είπατε προηγουμένως ότι για αυτό το οποίο συμβαίνει με την απαξίωση των κομμάτων από το 2015 και μετά είναι αλήθεια. Η απαξίωση είχε αρχίσει νωρίτερα κατά τη γνώμη μου, πολύ νωρίτερα, αλλά τότε ακριβώς κορυφώθηκε. Γι' αυτό και έκαψε και χαρτιά κομμάτων και τα έκαψε οριστικά, διότι εξακολουθεί να υπάρχει συνείδηση στον κόσμο, στον λαό, εξακολουθεί να υπάρχει συνείδηση των πραγματικών μας προβλημάτων, των προβλημάτων δημοκρατίας, των προβλημάτων δικαιωμάτων του ανθρώπου, των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής μας συμβίωσης και της ποιότητας ζωής μας. Αυτή η συνείδηση υπάρχει. Το μόνο ότι ο λαός έχει κατά κάποιο τρόπο ευνουχηθεί για δράση. Αυτό είναι το άσημο αποτέλεσμα που δημιουργεί σήμερα τη σημερινή κρίση και τη σημερινή κατάσταση παγκοσμίως. Είναι ότι ο λαός δεν έχει πλέον τους αισθητήρες εκείνους οι οποίοι τον βγάζουν στην αντίσταση και στην άρνηση την πραγματική. Ξέρουμε, το βλέπουμε από το λαό μας, ότι από το 2005 ύψωσε το όχι. Το όχι όμως έμεινε. Έμεινε στην κορνίζα, στον τοίχο. Δεν έγινε πραγματικότητα. Και αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο έλλειμμα της σημερινής μας εποχής. Μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία στη δύση της ζωής μου να ασχοληθώ ακριβώς με αυτό το πρόβλημα, με το πρόβλημα της κοινωνίας, και ασχολούμαι εννοώ συγγραφικά και με επιστημονική βάση για το ποια θα είναι η κοινωνία, όχι μόνο η σημερινή της κρίσης, αλλά η επόμενη, η αμέσως επόμενη, η επόμενη μέρα, η επόμενη περίοδος, η οποία θα είναι πολύ χαρακτηριστική αυτής της παρακμής. Πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που άπτεται της επικοινωνίας. Θα το δούμε αυτό, ελπίζω να το δούμε, να μου δώσετε την ευκαιρία να το δούμε ολοκληρωτικά σε μια άλλη εκπομπή στο μέλλον. Βεβαίως, και θα χαρώ να είναι και τηλεοπτική. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, να μείνω λίγο στην επικαιρότητα. Θα σας πει κάποιος, καλά, υπήρξατε και είστε ακόμη ένας από τους κορυφαίους συνταγματολόγους της χώρας. Έχετε υπηρετήσει
διάφορα κρατικά χαρτοφυλάκια και έχετε διαχειριστεί κρίσεις. Κύριε Κασιμάτη, σοβαρά θα σας πει κάποιος, δεν είναι θέμα οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές οργανωμένα βουλευτών, υπουργών, ηγεσίας του στρατεύματος σε κρίσιμες περιόδους, δεν είναι θέμα, δεν απασχολεί το αν είναι δεμένοι οι βουλευτές στο πώς νομοθετούν και για την ακρίβεια αν θέλετε και για την ενέργεια και για τους φόρους από κάποιον τους παρακολουθεί, δεν είναι θέμα. Ασφαλώς και αυτό υπήρξε πάντοτε, υπήρξε πάντοτε η προσπάθεια και η δαιμόνευση των βασικών οργάνων του πολιτεύματος, κυρίως των βουλευτών, των μελών του νομοθετικού σώματος και της κυβέρνησης. Είναι πανάρχη η μέθοδος και επομένως δεν είναι κάτι το νέο. Το νέο όμως είναι το εξής, ότι σήμερα έχουν ποδοπατηθεί όλες οι αρχές νομιμότητας. Δεν υπάρχει αντίδραση πάνω σε αυτό. Δημιουργείται απλώς συζήτηση για τη συζήτηση και η πολιτική της φαυλότητας, όπως την έχω χαρακτηρίσει και σε άλλο μου βιβλίο, η πολιτική της φαυλότητας κυριαρχεί ακριβώς για να εξυπηρετεί το σύστημα και το καθεστώς. Παλαιά αυτό ήταν κακό. Αυτή στη συνείδηση του κόσμου η παρακολούθηση και η δαιμόνευση των μελών των βασικών οργάνων του πολιτεύματος ήταν ένα κακό το οποίο εξήγηρε τον λαό. Σήμερα δεν τον εξήγηρε. Σήμερα τον κάνει περίεργο να παρακολουθεί, σαν να παρακολουθεί μια ταινία εγκλήματος, να την παρακολουθεί από περιέργεια και όχι από ενδιαφέρον αντίδρασης και αντίστασης. Η αντίσταση δυστυχώς έχει εκλείψει, δεν θα εκλείψει ποτέ οριστικά, αλλά σήμερα σε αυτή την εποχή και για μακρόχρονο ακόμη, για πολύ μακρόχρονο ακόμη, θα είναι στο περιθώριο. Άρα λέτε ότι είναι κινήσεις συντήρησης ενός συστήματος. Για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να πάω στο άλλο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Όλα αυτά τα πρωτότυπα υπερσύγχρονα λογισμικά παρακολούθησης που μπορούν την ώρα που εσείς και εγώ μιλάμε το κινητό σας κλειστό, παρόλα αυτά να λειτουργεί ως κάμερα, ως χώρος κτλ. Σας βάζουν σε σκέψεις ότι θα μπορούσαν να μπουν ακόμη και στη διαδικασία των εκλογών αλλοιώνοντάς τες? Ασφαλώς θα μπορούσαν με τη διαφορά ότι η αλλίωση σήμερα είναι και αυτή έρχεται σε δεύτερο περιθώριο, έρχεται σε δεύτερη προτεραιότητα, δεδομένου ότι οι εκλογές θα αναδείξουν μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει την πολιτική, τη βασική εθνική πολιτική την οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να έχουμε βαθύτερες αντιδράσεις ούτε στον κοινωνικό τομέα, ούτε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ούτε πουθενά. Θα έχουμε απλώς τροποποιητικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν αυτό το σύστημα της εξουσίας, οι οποίες θα είναι ευχάριστες για πολλούς, θα εξυπηρετούν συμφέροντα καθημερινότητας, θα είναι ίσως αναγκαία ορισμένες παρεμβάσεις τέτοιες, αλλά δεν είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες αλλάζουν ουσιαστικά, επαναφέρουν μάλλον το παλαιό ήθος της κοινωνίας. Πολλοί ακροατές λένε ότι το κλίμα ομοιάζει, είναι τόσο βαρύ και άρρωστο στο πολιτικό σύστημα που ομοιάζει με την περίοδο 65 που φτάνει μέχρι το 74. Επειδή θυμάμαι σε μια παλιότερη κουβέντα είχατε πει ότι δεν αρκεί να το περιγράφεις 65-74, το 74 είπατε έκλεισε με μια εθνική τραγωδία. Και δίπλα μας υπάρχει ένας γείτονας ο οποίος έχει αναβαθμίσει τη στρατηγική του στόχευση έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Προβληματίζεστε, αγωνιάτε, ανησυχείτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα συνέκρινα τόσο απλά και τόσο στρογγυλά τη σημερινή κρίση με την κρίση του 65-67 της δικτατορίας και του 74.
Τότε ήταν κρίσεις οι οποίες ήταν μεν γνωστές και συνήθισες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά ήταν κρίσεις παρεμβάσεις ιστορικής στιγμής, ιστορικών συνθήκων, οι οποίες περνούσαν. Σήμερα είναι κρίση βαθιά κοινωνική. Σήμερα είναι βαθύτατη τα κοινωνική και είναι ακόμη χειρότερη, διότι τότε είχαμε το όραμα και κατά τη δικτατορία ακόμη, είχαμε το όραμα της απελευθέρωσης, όπως το είχαμε και κατά τη διάρκεια της κατοχής, όσοι τη ζήσαμε. Είχαμε το όραμα της απελευθέρωσης και αυτό ήταν η ζωντανή κοινωνία, αυτό ήταν η μεγάλη συνείδηση η οποία κρατούσε υψηλά την ποιότητα ζωής, ανεξαρτήτως των οποιοδήποτε αναγκών της καθημερινότητας. Αυτό το πράγμα το είχαμε. Μπορεί να ήταν μικρό το ποσοστό αντίστασης στη δικτατορία, αλλά το όραμα ήταν ευρύτερο. Το όραμα ήταν ευρύτερο ότι κάποια στιγμή θα λήξει. Ακόμη και οι υποστηρικτές της δικτατορίας το ήξεραν αυτό το πράγμα. Σήμερα δεν μπορούμε να δούμε φως στο τούνελ. Δεν μπορούμε να δούμε πότε λύγει και πότε θα λήξει και αν θα λήξει και πώς θα λήξει. Η μόνη διέξοδος σκέψεων που θα τη συζητήσουμε, ελπίζω, μια άλλη φορά, είναι ακριβώς η αντίθεση σήμερα της Δύσης με την Ανατολή. Εκεί υπάρχουν ορισμένα φωτεινά στοιχεία τα οποία μπορεί να δώσουν κάποιες μεταβολές στην επόμενη περίοδο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Σήμερα παγιωμένα στη Δύση τα πάντα και είναι δύσκολο κανείς να υπολογίσει ή να δώσει σημασία στις οποιασδήποτε εκλογές. Ασφαλώς για καθημερινά ζητήματα είναι και αυτό μες στον προβληματισμό μας. Θα υπάρχουν διαφορές από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, αλλά όπως είπα, για δευτερεύοντα ζητήματα της καθημερινής μας ζωής και όχι για τα βασικά μας κοινωνικά και εθνικά ζητήματα. Κύριε Κασιμάτη, υπάρχει όμως μια σταθερά... Το ζήτημα της Κύπρου τότε, ναι, ναι, παραδείγματος χάρη το 1974, ήταν ένα κίνημα κατασκευασμένο. Ήταν ένα ζήτημα κατασκευασμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μοίρασε την Κύπρο στα δύο και έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να είναι μέχρι σήμερα διεκδικήτρια, χωρίς ελπίδα βέβαια να αποκτήσει ποτέ κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στην Κύπρο, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν θα τα δώσει η Αμερική. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αυτή η κρίση σήμερα, η πολιτική, και η οποία ήταν μια κατασκευασμένη πολιτική. Σήμερα την κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να τη δούμε σε άλλη βάση. Θα πρέπει να τη δούμε στη βάση της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών για το πώς θα κρατήσει απέναντι στη Ρωσία κυρίως και στην Κίνα τους πόντους της στη Μεσόγειο. Το πώς θα διατηρήσει την σημερινή επικυριαρχία η οποία ανήκει στην Αμερική κατά ανοχή της Ανατολής. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε με περισσότερη αισιοδοξία, αλλά και με περισσότερη απεσιοδοξία για διάρκεια χρόνου, τις προκλήσεις της Τουρκίας. Οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορεί να φύγουν έξω από το παιχνίδι της πολιτικής που... της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κίνα και στη Ρωσία. Διότι οποιαδήποτε σύγκρουση με αξίωση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας θα σήμαινε δικαίωμα παρέμβασης της Κίνας και της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Και αυτό θα σήμαινε ακόμη μια ακόμη απώλεια της αμερικανικής πολιτικής στο διεθνές πεδίο. Επομένως δεν αποκλείεται όμως καμία σύγκρουση στιγμής, καμία σύγκρουση η οποία θα δώσει ωφέλη στην Τουρκία, οικονομικά κυρίως και όχι κυριαρχικά, αλλά αυτό μπορεί να γίνει
με ανοχή κυρίως της Ανατολής. Τώρα, η ανοχή αυτή εξαρτάται φυσικά και από τις δικές μας κυβερνήσεις. Δυστυχώς οι δικές μας κυβερνήσεις είναι προσανατολισμένες σε μονόδρομο. Σε μονόδρομο εξωτερικής πολιτικής. Όλα τα έχουμε πει, τα έχουμε δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Και αυτό ακριβώς, αυτή η πολιτική που υποστηρίζει τη Δύση δίνει δυνατότητες ανοχής στην Ανατολή. Αυτό το είδαμε στα Σκόπια. Με τα Σκόπια. Στα Σκόπια δεν αντιδράσαμε και δεν αντιδρούμε ακόμη μέχρι σήμερα, ενώ θα μπορούσαμε και σήμερα με μια απλή επιστολή της κυβέρνησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας να αλλάξει ορούς της πορείας των σχέσεών μας με τα Σκόπια. Και όμως δεν το κάνουμε και αυτό ακριβώς καθυλώνει και την ανοχή της Ρωσίας κυρίως που ενδιαφέρεται, αλλά και της Κίνας η συμπολιτική στα Βαλκάνια που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα κύριε Κασιμάτη, αυτή η τεχνητή όπως είπατε ένταση για τα συμφέροντα του μεγάλου παίκτη των Ηνωμένων Πολιτείων μπορεί να οδηγήσει χωρίς καν σύγκρουση σε ένα τραπέζι δικαιωμάτων εκχώρησης από ελληνικής πλευράς υπό άλλο πολιτικό καθεστώς ενδεχομένως συγκυβερνήσεων έναντι της Τουρκίας με οικονομικά ωφέλη. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι εκεί? Να γίνει ένα τραπέζι, τραπέζι δηλαδή συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μάλιστα με επικυρίαρχο της Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα είναι η λογική δώστε κάποια οικονομικά ανταλλάγματα. Κοιτάξτε, η οποιαδήποτε αυτή συζήτηση είναι, θα είναι, εφόσον υπάρχει η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική μας, θα είναι υπό την, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα παραπάνω από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή δεν θα μας προσφέρει τίποτα. Αυτό που θα προσφέρει στην Ελλάδα δικαιώματα απέναντι στην Τουρκία και δικαιώματα γενικότερα στην εξωτερική πολιτική, στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στην Αιγαλίτιδα, στη ζώνη σήμερα αξιοποίησης της θάλασσας, όλα αυτά τα οποία προκαλεί και προβάλλει και διεκδικεί η Τουρκία θα μπορούσε να μας δώσει σαφείς λύσεις πλέον, σαφείς λύσεις στον διεθνή χώρο, εάν δεν είχαμε την μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας απέναντι στον άλλον κόσμο της Ανατολής, ο οποίος βρίσκεται σε υπεροχή απέναντι της Δύσης. Και αυτό θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για την εξωτερική μας πολιτική, εάν είχαμε στραμμένα και προς τα εκεί τα βλέμματα με τον κατάλληλο τρόπο διπλωματίας. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Και έτσι είμαστε διαρκώς υπό. Οποιοδήποτε λοιπόν τραπέζι συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο προϋποθέτει να έχουμε στη τσέπη μας και ένα όπλο. Εάν δεν έχουμε το όπλο της εξωτερικής πολιτικής, της πολυδιάστατης, εάν δεν έχουμε το όπλο της εναλλαγής, της δυνατότητας εναλλαγής μας στάσης απέναντι σε ορισμένες δυνάμεις, αυτό το τραπέζι είναι άχρηστο για μας. Τέτοια τραπέζια κάνουμε συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα τραπέζια και να είναι, θα μας υπαγορεύσει αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς θα το δεχτούμε. Το ίδιο και σε ένα τραπέζι με την Τουρκία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας υπαγορεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με όργανο την Τουρκία αυτό που θέλουν. Και εμείς θα το δεχτούμε. Επομένως, τι σημαίνει σε αυτή τη συζήτηση? Δεν βλέπω κανένα νόημα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλημέρα στον αξιότιμο κύριο Κασιμάτη. Θέλω να το ρωτήσω, πιστεύει ότι έχουν καταδολιεύσει στην ουσία την ηθική υπόσταση της ίδιας κοινωνίας? Άρα φαντάζομαι εννοεί και την αγωνιστική της διάθεση εδώ. Με ακούσατε κύριε Κασιμάτη? Ναι, βλέπετε. Λέω, ρώτησε εδώ ο ακροατής, αν πιστεύετε ότι συστημικά έχει καταδολιευθεί η ηθική υπόσταση... Δεν ακούω καλά. Τώρα με ακούτε? Ακούω κάπως καλύτερα. Ναι. Ρωτάει ο ακροατής αν έχουν καταδολιεύσει την ηθική υπόσταση της κοινωνίας. Όσο σας έχασα πάλι.
Μας ακούει τώρα ο κύριος Κασιμάτης? Ναι. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Ο ακροατής ρωτά αν πιστεύετε ότι έχουν καταδολιεύσει την ηθική υπόσταση της κοινωνίας. Ποιος? Το πολιτικό σύστημα. Ασφαλώς, την καταδολιεύση της κοινωνίας το έχουν καταδολιεύσει. Ναι, ναι. Ποιος, οι κυβερνήσεις? Ναι, ναι. Το πολιτικό σύστημα όλο. Το πολιτικό σύστημα γενικώς πραγματικά το έχουν καταδολιεύσει όλα τα δικαιώματα της κοινωνίας. Και τα έχουν εκμεταλλευτεί υπέρ τους εις βάρος της κοινωνίας. Σήμερα υπάρχει τεράστια διάσταση μεταξύ πολιτικών ηγεσιών και λαών. Ακόμη και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη σήμερα δεν είναι σύμφωνοι οι λαοί της Ευρώπης με την πολιτική των ηγεσιών τους που υποστηρίζουν παραδείγματος χάρη την αμερικανική πολιτική σε σχέση με την εξάρτηση από τη Ρωσία και σε σχέση με την Ουκρανία. Διότι οι λαοί είναι αυτοί που φέρουν το βάρος αυτής της πολιτικής. Διότι αυτή η πολιτική αντίδραση σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει τις θέσεις της απέναντι στην υπεροχή των δυνάμεων της Ανατολής, της Κίνας δηλαδή και της Ρωσίας και στον ευρωπαϊκό χώρο, αυτό το κόστος το φέρουν οι λαοί ακριβώς διότι στοιχίζει πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήταν μια ομαλή συνεργασία, οικονομική συνεργασία και πολιτική με τις χώρες της Ανατολής. Άλλος φίλος, ο φίλος ο Αργύρης, λέει με βάση αυτά που περιγράφει ο κύριος Κασιμάτης για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ηγεσιών της, μπορεί να μου σχολιάσει τη σημερινή θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΛ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, που μιλάει για κατάργηση του βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ο ίμιστος Ανδρέας επέσυε το λεγόμενο βέτο για να κερδίζει η χώρα κάποια πράγματα? Η κατάργηση του βέτο είναι αυτή ακριβώς η ισοπαίδωση της υποδούλωσής μας. Η κατάργηση του βέτο όταν χάσει ένα κράτος μέλος και αυτό το βέτο, τότε είμαστε υποχείρια και σε κάτω από πλήρη κυδαιμονία των δυνάμεων που διευθύνουν αυτή τη στιγμή και κυβερνούν την Ευρώπη και κυρίως της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σε όποια σημεία συνεργάζονται αυτές οι δύο δυνάμεις. Επομένως, αν είχαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών που ήταν το αρχικό όραμα των Ευρωπαίων αλλά δεν έγινε, αλλά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των συμφερόντων και των δυνάμεων, των ισχυρών δυνάμεων, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Οι λαοί δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είναι δε χαρακτηριστική και χαρακτηριστικό και το περιθώριο στο οποίο έχουν βάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ υποτίθεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι αντιπροσωπείες των λαών, ωστόσο δεν έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα και τα έχει όλα η Επιτροπή, η οποία και το Συμβούλιο Υπουργών, που κατευθύνονται κυρίως από τη Γερμανία. Γι' αυτό το ρίξαν και στις μίζες κάποιοι ευρωβουλευτές. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, ως καθήλυνα αρμόδιο στα πολιτιακά ζητήματα, πιστεύει πραγματικά ότι υπάρχει δημοκρατία στη χώρα μας ή θεωρεί πως η δυτική πολιτισμική και πολιτική κουλτούρα έχει κάποια σχέση με την ελληνική, όπως τη γνωρίζαμε από την αρχαία γραμματεία και ιστορία? Κοιτάξτε να δεις, για δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα. Από τη στιγμή που έχουν ποδοπατηθεί από την αρχή της κρίσης, κυρίως από την αρχή των μνημονίων όπως τα έχω περιγράψει αλλού, έχουν ποδοπατηθεί όλες οι αρχές νομιμότητας και ποδοπατούνται κάθε μέρα, γιατί ποτέ δεν έχει παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας, να υπάρχει τέτοια μαζική και πυκνή ποδοπάτηση όλων των δικαιωμάτων και όλων των αρχών που στηρίζουν το σύστημα. Διότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι της αστικής δημοκρατίας. Το ίδιο και η αξία του ανθρώπου, το ίδιο και τα εθνικά ζητήματα. Και όμως αυτά όλα ποδοπατούνται, αυτή η νομιμότητα ποδοπατείται, δεν υπολογίζεται. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατία, δηλαδή για λαϊκή κυριαρχία, αλλά για επιβολή εξουσίας.
Επομένως έχουμε ένα μόρφωμα σήμερα, το οποίο το λέμε δημοκρατία σε εισαγωγικά, το οποίο μόρφωμα όμως αυτό κάθε άλλο παρά δημοκρατία και κάθε άλλο παρά κράτος δικαίου είναι. Άλλος φίλος, μπορεί η κοινωνία να συνεχίσει να είναι πάντα στο ρόλο του θύματος ή μήπως η θέση του θύματος που βάζει η κοινωνία τον εαυτό της είναι βολική και εξυπηρετεί το αφήγημα ως άλωθη ακόμη και στα χειρότερα εγκλήματα? Κοιτάξτε να δείτε, το να έχει στην κοινωνία θύμα ασφαλώς εξυπηρετεί όλη την παραβατικότητα τη σημερινή και όλα τα εγκλήματα τα σημερινά, τα οποία είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το να παρουσιάζουμε την κοινωνία θύμα έχει πολλές διαστάσεις. Παραδείγματος χάρη, παρουσιάζουμε θύμα σήμερα τους εργαζομένους στην εργαζόμενη τάξη. Αυτό το είχε κάνει ήδη και ο επαναστατικός σοσιαλισμός. Με αυτό δεν ωφέλησε τους εργαζομένους. Διότι οι εργαζομένοι έπρεπε να είναι ελεύθεροι, να έχουν προσωπικότητα. Όταν λοιπόν δεν έχουν οι πολίτες σήμερα προσωπικότητα και να αποφασίζουν μόνοι τους, αλλά οι εκλογές, παραδείγματος χάρη, η εκλογή των αντιπροσώπων τους να είναι μία φενάκι και ένα ψέμα, το θέμα είναι ότι το σήμα, η κοινωνία αυτή ως σήμα, οι πολίτες αυτοί ως σήμα εξυπηρετούν ακριβώς τα εγκλήματα των κέντρων εκείνων συμφερόντων τα οποία δουλεύουν και εργάζονται εκτός κοινωνίας. Και σήμερα στη Δύση έχουμε τα χειρότερα κέντρα που έχουν παραβιάσει και την πολιτική ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η συγκέντρωση κεφαλαίου εκτός παραγωγής. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα διάβρωσης των αξιών και των αρχών του πολιτισμού μας, ακόμη και της αστικής δημοκρατίας του πολιτισμού, που είναι η μεγάλη απειλή αλλά και η μεγάλη πρόκληση απέναντι στην υπεροχή της Ανατολής, που είναι εντελώς άλλο σύστημα κεφαλαίου. Εάν το σύστημα λοιπόν είναι σε βαθιά κρίση εξαιτίας παρακμής, οδηγώντας και την κοινωνία σε παρακμή, ποια κοινωνία θα μπορεί να υπάρξει αύριο? Ή δεν θα υπάρχει κοινωνία, θα είμαστε άθυρμα ομάδων, προσώπων, μεγάλων πολυεθνικών όπως έχετε περιγράψει, μέσα στις οποίες κάποιοι θα λύνουν τα προβλήματά τους και κάποιοι άλλοι δεν θα τα λύνουν και οι υπόλοιποι θα ζουν με ένα φτωχό επίδομα, αν ζουν? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα με το οποίο ασχολούμαι, όπως είπα, σε ειδική μελέτη η οποία θα δημοσιευθεί, βιβλίο, το οποία θα είναι η επόμενη μέρα, το οποία θα είναι η επόμενη περίοδος μάλλον. Και αυτό πράγματι έχει πολλές διαστάσεις. Αναμφίβολα η κοινωνία μας είναι ανίκανη αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει να αλλάξει τα πράγματα. Όλες οι μεγάλες αλλαγές στο σύστημα, σε ένα καθεστώς εξουσίας, έγιναν από τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας και νέας νοοτροπίας. Αυτό είχε γίνει και το Μεσαίωνα και στην αρχαιότητα και πάντοτε. Θα πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα κοινωνία. Η νέα κοινωνία αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί και θα διαμορφωθεί σιγά σιγά στην επόμενη περίοδο. Στην επόμενη περίοδο που θα είναι και κάτω από την πίεση του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζει η Κίνα και στην οποία προσχώρησε και η Ρωσία και στο οποίο θα προσχωρήσει, κατά τη γνώμη μου, λόγω πολιτισμικής νοοτροπίας και οι περισσότεροι λαοί της Ασίας και της Αφρικής. Διότι ακριβώς εκεί δεν έχουμε τον ατομικισμό της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών που άφησαν το κεφάλαιο ανεξέλεγκτο και ελεύθερο να προχωρήσει την κερδοφορία του όπως αυτό θέλει και βάσει των κομπιούτερς πλέον και όχι βάσει των αναγκών της κοινωνίας και του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα διαμορφωθούν αιστείες νέας κοινωνίας. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση,
μια πολύ δύσκολη συζήτηση στην οποία επιφυλάττομαι σε άλλη ευκαιρία. Μάλιστα. Να πω περισσότερα. Κύριε καθηγητά, θα κλείσω με ένα ερώτημα. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα σήμερα του φίλου του Βασίλη. Λέει, φαντάζομαι ότι ο κύριος καθηγητής έχει ακούσει εκεί που οι μεγαλολιγάρχες και οι ελίτ στον Νταβός στην Ελβετία συναντιούνται και μιλούν για μεγάλη επανεκκίνηση των κοινωνιών. Μήπως τελικά η παγκοσμιοποίηση πια θέλει χώρους και όχι χώρες? Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση την βλέπει διαφορετικά η Δύση και διαφορετικά η Ανατολή. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Η Ανατολή προσπαθεί, η Δύση προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, διότι την πολιτική παγκοσμιοποίηση την έχασε. Αυτό το ξέρει. Την έχει χάσει. Το ζήτημα είναι ότι εξακολουθεί ακόμη να έχει παγκόσμιες διαστάσεις το δυτικό καπιταλιστικό σύστημα και εφαρμόζεται στην πράξη. Αλλά στην εφαρμογή πλέον την τελευταία από την Κίνα κυρίως και από τη Ρωσία και από άλλες χώρες, αλλά κυρίως από την Κίνα, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα της παγκοσμιοποίησης, διότι προτείνεται ένα άλλο σύστημα κεφαλαίου και άλλο νομισματικό σύστημα από ό,τι είναι εκείνο της Δύσης. Επομένως, το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης είναι πολύπλοκο. Θα μιλούσα καλύτερα για πάλι των δύο κόσμων, για παγκοσμιοποίηση, η οποία όμως για μεν τη Δύση είναι φρούδα, δεδομένου ότι η υπεροχή παγκόσμια στη δύναμη είναι σαφής της Ανατολής και η Δύση υπάρχει, είναι υποδιαρχή υποχώρηση και επομένως το ζήτημα είναι της παγκοσμιοποίησης είναι πώς θα κρατήσει τα σημεία συντήρησης περισσότερο το δυτικό σύστημα. Ήδη τα funds, οι μεγάλοι οργανισμοί συγκέντρωσης κεφαλαίου ήδη άρχισαν από κάποιες πληροφορίες που είδα να προβληματίζονται για το ότι θα πρέπει ενδεχομένως να αλλάξουν και αυτά πολιτική απέναντι στο κεφάλαιο, να μην στηρίζεται μόνο στην κερδοσκοπία υπέρ του κέρδους και τίποτα άλλο, αλλά και να αναπτυχθούν και παράλληλοι τροποποιητικές πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα. Λοιπόν, κλείνω με το ερώτημα της φίλης Μαρίας και μια γυναίκα. Με αυτή κλείνω. Σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, λέει η κύριε Κασιμάτη, κατά τη γνώμη σας, η κοινωνία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σαν σκατζόχυρος? Είναι μια λογική αυτή, λέει. Σε βγάζει κάπου, αλλά αρκεί? Αν η κοινωνία μπορεί να, δεν κατάλαβα. Να λειτουργεί σαν σκατζόχυρος. Να λειτουργεί. Σαν σκατζόχυρος. Κοιτάξτε. Η κοινωνία μοιραία θα εξακολουθήσει να λειτουργεί σαν σκατζόχυρος εφόσον υπερτερεί η παθητικότητα. Η πολιτική του σκατζόχυρου είναι να γλιτώσει το από μέσα, από τον εξωτερικό εχθρό. Μάλιστα. Εάν δεν ανοιχθεί να παλέψει η κοινωνία... Τη γυρνάνε ανάποδα και τελειώνουν μαζί της. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιώργος Κασιμάτης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.